Καλημέρα και από εμάς. Εμείς με αφορμή μια εργασία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μας αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό ανοιχτό μάθημα στη μορφή του MOOC δηλαδή με θέμα την τρίχρονη εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το μάθημα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο αλλά συνοπτικό φυσικά μάθημα δομημένο σε 6 ενότητες εβδομάδες όπου περιγράφονται τα γεγονότα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η περίοδο 46-49, όπου συγκροτήθηκε και έδρασε ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, καθώς και οι κατοπινές εξελίξεις. Ο λόγος που επιλέξαμε αυτό το περιεχόμενο είναι διότι αυτή η σημαντική περίοδος της νεότερης ελληνικής ιστορίας, την οποία χαρακτηρίζει η κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, δεν διδάσκεται σε καμία τάξη στο σχολείο. Σκοπός δηλαδή της εργασίας μας ήταν να δημιουργήσουμε το πρώτο ανοιχτό μάθημα με αυτό το περιεχόμενο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον καθένα, με έμφαση και στις νεότερες ηλικίες, να έρθει σε επαφή με αυτή την περίοδο. Και θέλαμε επίσης να μείνει και ως ένα σύγχρονο μέσο προς αξιοποίηση από το επιμορφωτικό κέντρο. Η δημιουργία προφανώς έγινε σε συνεργασία με το επιμορφωτικό κέντρο, με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργάκη, το σύντροφο Νίκο Παπαγεωργάκη και ιστορικό. Επισκεφτήκαμε δηλαδή δύο φορές εδώ το κέντρο για να συζητήσουμε μαζί τη δομή που θα έχει το μάθημα. Κάναμε αναζήτηση στο αρχείο του κόμματος για το υλικό και βιντεοσκοπήσαμε τις διαλέξεις. Το μάθημα έχει αντικειμενικά περιέχει την αφήγηση, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται ο καθηγητής, που είναι ο σύντροφος ο Νίκος. Ως πλεονεκτήματα των MOOC, το γιατί επιλέξαμε δηλαδή αυτή τη μορφή, μπορούμε να πούμε ότι μέσα από ένα MOOC ο καθένας μπορεί να το παρακολουθήσει στο δικό του χρόνο και με το δικό του ρυθμό, από οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Και υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και μεταξύ τους και με τον καθηγητή, όπου μπορούν να λυθούν απορίες κτλ. Δηλαδή δημιουργείται μια κοινότητα των συμμετεχόντων που θεωρείται ότι αυξάνει το ενδιαφέρον και την εμπλοκή. Τώρα το περιεχόμενο του MOOC βρίσκεται σε άλλη μορφή, δηλαδή δεν βρίσκεται στη μορφή μαθήματος, βρίσκεται στη μορφή 6 διαλέξεων, σαν ένα ψηφιακό αποθετήριο στη σελίδα του επιμορφωτικού κέντρου, αλλά πιστεύουμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και από τις οργανώσεις και με τη μορφή μαθήματος ή όπως κρίνει ο καθένας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην παρουσίαση που κάναμε εμείς για την εργασία μας στο μεταπτυχιακό είχε πολύ θετική απήχηση το μάθημα. Και ως προς το περιεχόμενο, που είναι και το σημαντικό. Πολλοί συμφοιτητές μας έδειξαν ενδιαφέρον που ασχοληθήκαμε με αυτή την περίοδο, την οποία θα γνώριζαν περισσότερο. Αρκετοί συμφοιτητές μας δημιούργησαν λογαριασμό για να παρακολουθήσουν το μάθημα, όπως και αρκετοί σύντροφοι, καθώς αναρτήσαμε μία φίσα στα γραφεία της Θεσσαλονίκης. 1946-1949. Τρία χρόνια ένοπλης ταξικής σύγκρουσης. Πώς γεννήθηκαν τέτοιοι λαϊκοί αγωνιστές, τέτοιοι ήρωες? Από πού άντλησαν τη δύναμη να σηκώσουν τα βάρη αυτού του άνισου πολέμου, αψηφώντας το θάνατο? Γιατί ο δίκαιος αγώνας τους συνάντησε τη λησαλέα αντίδραση του αντιπάλου? Γιατί συνεχίζεται η διαστρέβλωση και συκοφάντησή τους σήμερα? Τι ήταν τελικά ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας? Μαζί θα περιηγηθούμε στις σελίδες του εμφυλίου πολέμου, μελετώντας την ιστορία από την πλευρά των πρωτοπόρων πρωταγωνιστών της, με βάση την αρχή του ιστορικού λύσμου. Αυτό ήταν το εισαγωγικό βίντεο που να δείτε και την αρχική σελίδα του μαθήματος είναι αυτή, όπου υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες εισαγωγικές, όπου αναφέρονται γιατί να συμμετέχει κανείς στο μάθημα, ποια θέματα θα καταλήψει, σε ποιο χρόνο μπορεί να το παρακολουθήσει, ποιοι είναι οι στόχοι που θα πετύχει, σε ποιους απευθύνεται, καθώς και από ποιους δημιουργήθηκε. Έτσι είναι η δομή ενός MOOC γενικά αυτό που βλέπετε συνήθως, κάνοντας κάποιο φίλι. Μπαίνει κανείς στην αρχική σελίδα και βλέπει τις ενότητες. Οι έξι ενότητες που θεωρείται ότι το περιεχόμενο είναι για 6 εβδομάδες, δηλαδή κάθε ενότητα μπορεί κανείς να μελετάει την ένα σε μια εβδομάδα. Η πρώτη είναι οι συνθήκες μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δεύτερη είναι τα ιστορικά γεγονότα μέχρι το Μάρτιο του 1946. Η τρίτη είναι η δημιουργία του Δημοκρατικού Στρατού και κάτω βλέπουμε τις υποενότητες που καλύπτουν, καθώς και το χρόνο που θα χρειαστεί κάποιος για να παρακολουθήσει την κάθε ενότητα.
Κάποιες πλευρές από τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού, όπως είναι η εισαγωγή των γυναικών, η νεολαία, οι μορφές λαϊκής εξουσίας, το ιδεολογικό, οι επιχειρήσεις εδώ είναι το πιο στρατιωτικό κομμάτι, ας πούμε, του έργου αγώνα, οι επιχειρήσεις με χρονολογική σειρά, καθώς οι εγκατοπινές εξελίξεις και τα μνημεία που έχουν κλπ. Τώρα, ενδεικτικά μπορούμε να μπούμε σε κάποιες ενότητες να δούμε κάποια πράγματα, πώς είναι δομημένες. Φυσικά όλο αυτό το περιεχόμενο υπάρχει τώρα σε μορφή απλού αποφυτηρίου. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται κανείς να κάνει λογαριασμό δηλαδή για να το δει και μπορεί να ανατρέξει σε οποιαδήποτε ενότητα, οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τη σελίδα του εκμορφωτικού κέντρου. Τώρα βρισκόμαστε στις συνθήκες στο εξωτερικό. Υπάρχει βίντεο με τον καθηγητή, τον σύντροφο τον Νίκο, διάλεξη, καθώς και εικόνες και κείμενο που συμπληρώνει δηλαδή το περιεχόμενο σχετικά με αυτή την ενότητα. Και υπάρχουν στις περισσότερες ενότητες υπάρχουν και βιντεοσκοπημένες διαλέξεις που βιντεοσκοπήθηκαν εδώ σε αυτό το χώρο, καθώς και συμπληρωματικό υλικό από το αρχείο ντοκουμέντα και εικόνες, καθώς και κείμενο. Επίσης, στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει και quiz, αξιολόγησης, το οποίο φυσικά τώρα δεν συμπεριλαμβάνεται και στο αποθηκείο που έχουμε στο εκμορφωτικό στο κέντρο, που μπορεί κανείς να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις για να δει, να αξιολογηθεί και τον εαυτό του και τις γνώσεις που έχει λάβει από την ενότητα που παρακολούθησε. Εδώ πέρα, ας πούμε, στο τέλος, είναι τα μνημεία που έχουν αναγερθεί. Μπορεί κανείς δηλαδή και μέσα με σύνδεση με τους χάρτες του Google να δει σε ποια τοποθεσία βρίσκονται, να τα επισκεφτεί κτλ.